Θεωρούμε τον τύπο φ του χ, ίσον υπάρχει ψ, χ διάφορο του ψ και π του χ, ψ. Τα βασικά των συντομογραφιών είναι αυτονόητα. Δηλαδή το χ είναι ελεύθερη μεταβλητή μέσα στην παράσταση και αμέσως μετά, αν παρατηρήσεις, πηγαίνει στα ερωτήματα και βάζει ένα ποσοδείκτη μπροστά, δεσμεύει το χ και έτσι λοιπόν αποκτάει και νόημα η πρόταση. Πάμε να δούμε τώρα τα ερωτήματα. Ξεκινάμε με το πρώτο ερώτημα. Ο τύπος υπάρχει χ φ του χ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνω στον προχειρό μου είναι θα γράψω το υπάρχει χ και αμέσως μετά θα γράψω και τη συντομογραφία. Υπάρχει ψ δηλαδή, χ διάφορο του ψ και π του χ, ψ. Όλο μαζί το κολοκύθι τώρα βγάζει ένα νόημα, γιατί είναι όλα δεσμευμένα ποσοδείκτες, δηλαδή έχουμε μια πρόταση κατηγορηματικής λογικής πια. Τώρα, για να δούμε τι μας λέει ακριβώς. Λέει ότι το π του χ, ψ σημαίνει ότι το χ είναι το τριπλάσιο του ψ, δηλαδή χ ίσον 3ψ. Συνοηθήκαμε, δίνω και μια μετάφραση έτσι προφορικά. Υπάρχει ένα ζεύγος αρτίων φυσικών έτσι ώστε το χ να είναι τριπλάσιο του ψ. Και το σκέφτομαι λίγο-λίγο, οπότε μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο ζεύγος φυσικών. Και βεβαίως αυτό καθορίζεται και από τους ποσοδείκτες που είναι υπαρξιακοί μπροστά, έτσι. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, αν βάλω όπου ψ το 2, γιατί πρέπει να είναι άρτιος φυσικός, το χ είναι το τριπλάσιο του, άρα λοιπόν 3, 2, 6. Συνεπώς αληθής η πρόταση με αυτόν τον συνδυασμό τιμών για παράδειγμα και έτσι λοιπόν το πρώτο ερώτημα είναι σωστό. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το δεύτερο ερώτημα. Για κάθε χ αυτή τη φορά, άρα βάζω τον καθολικό ποσοδείκτη μπροστά να τον βλέπω. Για κάθε χ υπάρχει ψ, χ διάφορο του ψ και π του χ, ψ. Και τώρα να δούμε ποιο είναι το σύμπαν. Είναι συνεκτικά συνδεόμενα γραφήματα με δύο τουλάχιστον κορυφές, όπου το π του χ, ψ σημαίνει ότι οι κορυφές χ και ψ συνδέονται με ακμή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μου έχει κάνει μια κολοτούμπα και με έχει πάει προσοχή σε συνδεόμενα γραφήματα, μη κατευθυνόμενα καταλαβαίνω, έτσι, γιατί τον ορισμό του συνεκτικού το έχουμε δει σε μη κατευθυνόμενα. Οπότε λοιπόν αυτή η πρόταση είναι ότι κάθε κορυφή έχει μια ιδιότητα, πια ότι υπάρχει ένα ψ έτσι ώστε να συνδέεται το χ με το ψ. Κάθε κορυφή, η χ, έχει μια ιδιότητα, υπάρχει ένα ψ έτσι ώστε να συνδέεται η χ με την ψ. Άρα, κάθε κορυφή συνδέεται με τουλάχιστον μία κορυφή, κάθε κορυφή σε τελευταίο επίπεδο έχει βαθμό τουλάχιστον ένα. Το οποίο, όπως γνωρίζει πολύ καλά, είναι μια πρόταση η οποία αληθεύει σε οποιοδήποτε, γιατί μας συγκεκριμενοποιεί εδώ την ερμηνεία, δύο τουλάχιστον κορυφές και συνδεόμενο σημαίνει ότι έτσι και βάλω τρίτη κορυφή θα συνδέεται υποχρεωτικά με αυτές και αυτή θα συνδέεται, μπορεί να έχει και παραπάνω ακμές, αλλά για να είναι συνδεόμενο σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε κορυφή που προσθέτω από εκεί και μετά να συνδέεται με τουλάχιστον μία κορυφή από τις προηγούμενες, άρα κάθε κορυφή όντως θα έχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 1. Έτσι λοιπόν και το δεύτερο ερώτημα είναι σωστό. Πάμε στο τρίτο ερώτημα με τον καλό, που μας λέει πάλι σε γραφήματα με τουλάχιστον δύο κορυφές, όπου το π του χ, ψ σημαίνει ότι συνδέονται με ακμή. Υπάρχει χ, υπάρχει ψ λοιπόν, έτσι ώστε χ διάφορο του ψ και π του χ, ψ. Υπάρχει ένα ζεύγος κορυφών έτσι ώστε αυτές να είναι διαφορετικές και να συνδέονται με ακμή. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι ότι το γράφημα έχει τουλάχιστον μία ακμή. Εντάξει. Γνωστές προτάσεις αυτές από το μάθημα 3-8, τις έχουμε δει και βεβαίως εδώ έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να επεξεργάζουμε γρήγορα τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε για τις συντομογραφίες. Άρα λοιπόν η ζητούμενη πρόταση είναι ότι έχω δύο κορυφές, αυτές οι δύο κορυφές συνδέονται σίγουρα με μία ακμή και τώρα και επιπλέον κορυφές που έχουν βάζουν και άλλες ακμές. Ήδη το γεγονός ότι έχω δύο τουλάχιστον κορυφές σημαίνει ότι θα είχα και μία ακμή. Εδώ δεν θα έχω κατά ανάγκη ακμή γιατί προσέξτε εδώ δεν μας λέει ότι είναι συνεκτικά. Έτσι, οπότε γραφήματα με τουλάχιστον δύο κορυφές σημαίνει ότι μπορεί να έχω και ακριβώς δύο κορυφές και να μην συνδέονται με ακμή, έτσι. Και δεν ήταν ακριβώς η ίδια ερμηνεία με πριν. Να λοιπόν ένα αντιπαράδειγμα. Το γράφημα αυτό έχει τουλάχιστον δύο κορυφές, εμπίπτει στην ερμηνεία. Από την άλλη μεριά όμως δεν υπάρχει τουλάχιστον μία ακμή. Συνεπώς αυτή η πρόταση είναι λάθος. Πάμε και στο 4 και βεβαίως τώρα μπαίνουμε και στο νόημα της κατηγορηματικής σιγά σιγά, ότι δηλαδή αλλοιώνεται πλήρως το νόημα της πρότασης αναλόγως με την ερμηνεία. Για κάθε χ, πρέπει να ξέρω να διαβάζω σωστά τους ποσοδείκτες όμως, για κάθε χ υπάρχει ψ λοιπόν. Χ διάφορο του ψ και η ερμηνεία του κατηγορηματικού π του χ, ψ είναι ότι το χ διαιρείται από το ψ. Βάζω την ερμηνεία έτσι με λογάκι για να την βλέπω. Συνεπώς είναι κάθε φυσικός έχει μια ιδιότητα. Έτσι, ο εξωτερικός ποσοδείκτης είναι αυτός που καθορίζει το νόημα της πρότασης. Κάθε φυσικός λοιπόν διαιρείται από τουλάχιστον έναν άλλο φυσικό. Κάθε φυσικός λοιπόν, ξαναλέω, διαιρείται από
Και δεν θα πω από τουλάχιστον έναν, αλλά θα πω τουλάχιστον έναν άλλο. Θα βάλω και τη λέξη άλλο για να φαίνεται και το διαφορετικό, έτσι, το οποίο έχει πρόσθετα η πρόταση σχέση με τη συνήθη δομή. Από τουλάχιστον άλλον, έναν άλλο φυσικό. Και τώρα σκεφτόμαστε λίγο-λίγο, να δούμε αν όντως όποιος φυσικό και να σκεφτούμε διαιρείται από ποιον δύο και δοκιμάζω τιμές. Το 0 διαιρείται από κάποιον φυσικό άλλο. Βεβαίως, το 0 ας πούμε διαιρείται ακριβώς από το 4. Μετά, το 1 διαιρείται από κάποιον άλλο φυσικό. Η απάντηση εδώ είναι όχι, έτσι, γιατί το 1 διαιρείται ακριβώς μόνο από τον εαυτό του, από τη μονάδα και όχι από κάποιον άλλο φυσικό όπως απαιτεί η εκφώνηση. Συνεπώς, με βάση αυτή την ανάλυση και κάνοντας δοκιμές, έτσι, στο 1 έσκασε η πρόταση, λάθος λοιπόν, ψευδής η πρόταση και το αντιπαράδειγμα είναι το χ ίσον 1. Το 1 δεν διαιρείται από κάποιον άλλο φυσικό. Και έτσι λοιπόν το 4ο ερώτημα είναι λάθος.